Good. Εκτός από αυτά όλα όμως, κάνουμε και κάτι ακόμα κακό. Υποβάλλουμε τον ασθενή μας ή το ταμείο του ή την εθνική οικονομία σε ένα κόστος χωρίς κανένα όφελος. Άρα λοιπόν, αντιβιωτικά δεν θα δίνουμε παρά μόνο όταν πραγματικά υπάρχει λόγος. Με λίγα λόγια, αν το παιδί πραγματικά δεν σας αρέσει η φάτσα του, γιατί κάτι σας θυμίζει, γιατί μπορεί να πιστεύετε ότι μπορεί να έχει κάτι σοβαρό ή οτιδήποτε άλλο, το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να το ξαναδείτε το συντομότερο δυνατό για να το ξαναεκτιμήσετε. Και εφόσον συνεχίζει αυτή η εντύπωση, τότε βεβαίως θα του δώσετε το αντιβιωτικό του. Εάν δεν σας δίνει αυτή την αίσθηση, μην του δίνετε ποτέ αντιβιωτικό χωρίς να το σκεφτείτε πριν. Οκ. Okay. Μέχρι εδώ, καλά. Είναι κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι. Λαμπρά, πάμε παρακάτω. Ας υποθέσουμε τώρα ότι το αντιβιωτικό θα το δώσουμε. Έχουμε τον άρρωστό μας εδώ πέρα, ο οποίος έχει όψη παιδιού που πάσχει. Έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν ότι έχει βακτηριακή λίμωξη. Πρέπει να δώσω ένα αντιβιωτικό. Το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι ποιο αντιβιωτικό θα του δώσω από τα 800 που κυκλοφορούν και γιατί το ένα και όχι το άλλο. Πώς πρέπει να κάνω την επιλογή τη σωστή. Πώς πρέπει να σκεφτώ για να διαλέξω αυτό που είναι το καταλληλότερο για αυτόν. Είναι πολύ απλό. Δύο στοιχεία χρειάζομαι για να ξέρω ποιο αντιβιωτικό θα δώσω. Το πρώτο στοιχείο είναι να ξέρω το αντιβιωτικό που θα δώσω. Τι θα πει να ξέρω το αντιβιωτικό. Για να μπορώ να λέω ότι το αντιβιωτικό το ξέρω, πρέπει να ξέρω τα εξής στοιχεία για το αντιβιωτικό. Πρώτον, να ξέρω το αντιβακτηριακό του φάσμα. Για να ξέρω ποια μικρόβια σκοτώνει και ποια δεν σκοτώνει. Αυτό πρέπει να το διαβάσετε για να το μάθετε. Αν δεν το διαβάσετε, θα το μάθετε. Άρα λοιπόν για κάθε αντιβιωτικό πρέπει να θυμόμαστε το φάσμα του. Ή περίπου το φάσμα. Και όχι στα κουτουρού να νομίζουμε ότι όλα σκοτώνουν όλα. Συμφωνεί. Άρα λοιπόν να ξέρουμε το φάσμα του. Δεύτερον, να ξέρουμε κάποια στοιχεία της φαρμακοκινητικής του. Δηλαδή να ξέρουμε ότι όταν έχουμε ουρολίμωξη δεν μπορούμε να δώσουμε μακρολίδι. Γιατί οι μακρολίδες μεταβολίζονται στο σηκώτη και τις κατουράμε αδρανείς. Άρα δεν μπορώ να δώσω μακρολίδι για την ουρολίμωξη. Πρέπει να δώσω ένα αντιβιωτικό που να αποβάλλεται δραστικό. Τέτοια πράγματα λοιπόν χοντρά να μην κάνω. Τρίτον, να ξέρω περίπου το κόστος του. Μην του δώσω ένα αντιβιωτικό πολύ ακριβό, ενώ μπορώ να δώσω κάποιο πολύ πιο φτηνό. Τέταρτον, να ξέρω τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την τοξικότητά του. Μην δώσω ένα τοξικό φάρμακο. Να δώσω ένα όσο γίνεται λιγότερο τοξικό και αν είναι δυνατόν με όσο γίνεται λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτά είναι τα στοιχεία λοιπόν που να ξέρω για να μπορώ να λέω ότι το ξέρω το αντιβιωτικό. Το δεύτερο στοιχείο ποιο είναι. Το δεύτερο στοιχείο είναι να ξέρω το μικρόβιο που μας έκανε τη λίμωξη. Ποιο είναι το βακτήριο που έκανε τη λίμωξη, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να το γνωρίζω. Πώς μπορώ να το μάθω. Το μαθαίνω κάνοντας τη λεγόμενη κατάλληλη καλλιέργεια μάλλον κατάλληλου βιολογικού υλικού. Δηλαδή, έχω ουρολίμωξη. Δεν θα του πάρω πτύελα, θα του πάρω ουρά για να ελέγξω. Έχω ένα παιδί το οποίο έχει πνευμονία. Δεν θα το πάρω ουρά, θα του πάρω ούτε και καλλιέργεια φαρική που θα κάνω. Πρέπει να του κάνω καλλιέργεια αίματος. Διότι η πιθανότητα να έχει βακτηριεμία είναι υπαρκτή. Μόνο 10% είναι όμως. Πρέπει να το θυμάμαι γι' αυτό. Ότι στο 10% των περιπτώσεων που έχει το παιδί πνευμονία θα βρω το μικρόβιο στο αίμα. Πρέπει όμως να το κάνω αυτό. Γιατί πρέπει να το κάνω. Για λόγους στατιστικής και για λόγους γνώσης. Πώς θα μάθω σιγά σιγά ποια είναι η χλωρίδα που μου κάνει ή ποια είναι τα μικρόβια που μου κάνουν πνευμονία σε αυτό το χώρο που ζω. Αν δεν κάνω καλλιέργειες και βγαίνουν θετικές καλλιέργειες. Από τις θετικές καλλιέργειες βγάζω συμπέρασμα ότι η πνευμονία, η λοβόδης κατά 90% είναι πνευμονιακογική. Αυτό το έχω μάθει επειδή έχω κάνει καλλιέργειες. Ένας άλλος τρόπος, αν θέλω σώνει και καλά να μάθω ποιο είναι το μικρόβιο που μου έκανε την πνευμονία, είναι να του περάσω έναν ρήνο τραχιακό καθετήρα, να πάω στην πλευρά που έχει την αλλίωση ο πνεύμονας και από εκεί να αναρροφήσω υλικό να το καλλιεργήσω. Αυτό βέβαια ο καθετήρας πρέπει να είναι διπλού αυλού. Διότι από τη στιγμή που βάζετε ένα καθετήρα, όπως θα ξέρετε πιο πολύ από εσάς, αρχίζει το παιδί σαλιώνει, βγάζει μίξες κτλ. Θα γεμίσει τον κόσμο μικρόβια από το ανώτερο αναπνευστικό του και δεν θα μάθω τι είναι αυτό που έκανε την πνευμονία κάτω. Άρα λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσω κάτι τέτοιο. Και αυτό συνήθως δεν μπορείτε να το κάνετε στα ιατρία, πρέπει να το κάνετε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή εν πάση περιπτώσει στο χειρουργείο. Δεν μπορείτε να το κάνετε στο δρόμο ούτε στο θάλαμο του παιδιού αυτό το πράγμα. Ακόμα κάτι που μπορείτε να κάνετε είναι κάτω από υπερηχογραφική έλεγχο
να βάλετε μια βελόνα στο χώρο της αλλίωσης και να προσπαθήσετε να αναρροφήσετε οτιδήποτε. Ό,τι αναρροφήσετε το καλλιεργείτε. Η πιθανότητα να βρείτε το μικρόβιο είναι πολύ μεγαλύτερη από 40-50%. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι τρόποι για να βρείτε πραγματικά, αν θέλετε να βρείτε το μικρόβιο που σας έκανε τη λίμωξη αυτή. Και βεβαίως υπάρχουν έμεσοι τρόποι. Έμεσος τρόπος είναι παραδείγματος χάρη να βρείτε το αντιγόνο με PCR, να βρείτε το αντιγόνο με διάφορες τεχνικές άλλες, να βρείτε τα αντισώματα, τα οποία πρέπει να τα ελέγξετε μια και δύο και τρεις φορές, για να δείτε ότι ανεβαίνουν, και αφού ανεβαίνουν σημαίνει ότι πράγματι έχει λίμωξη και ούτω καθεξής. Αυτά τα ξέρετε, φαντάζομαι, πιο πολλοί από εσάς ότι έτσι γίνονται. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρόποι για να μάθετε το μικρόβιο ποιο είναι. Τώρα, εάν θέλετε να τα κάνετε αυτά και έχετε τον άρρωστο μπροστά σας, δεν ήρθε τώρα ο άρρωστος εδώ μπροστά μας, έχει λίμωξη με τόσο αντιβιωτικό. Ποιο είναι το μικρόβιο που κάνει τη λίμωξη αυτή? Θα του πάρω την καλλιέργεια ή θα του πάρω τον έλεγχο αυτόν, ο οποίος έλεγχος μπορεί να κάνει και δύο και τρεις και τέσσερις ημέρες για να βγει η απάντηση. Θα τον έχω εγώ χωρίς θεραπεία? Όχι. Θα του κάνω τη λεγόμενη εμπειρική θεραπεία. Εμπειρική θεραπεία δεν σημαίνει ότι του δίνω ότι μου κατέβει. Εμπειρική θεραπεία σημαίνει ότι θα του δώσω ένα αντιβιωτικό το οποίο θα σκοτώνει τα συχνότερα πιθανά μικρόβια που κάνουν τη συγκεκριμένη λίμωξη. Δηλαδή, έχει οξία μέση οτίτιδα, το πιο πιθανό μικρόβιο είναι ο πνευμονιόκοκκος, 40%. Το δεύτερο είναι ο αιμόφυλος influenza, ο untypeable, περίπου 30%. Μετά έρχεται η μοραξέλα και ο στρεπτόκοκκος οπιογόνος. Αυτά είναι τα τέσσερα πιο συχνά. Πρέπει να δώσω ένα λοιπόν αντιβιωτικό που να σκοτώνω τουλάχιστον τα τρία από τα τέσσερα, αν και τα τέσσερα ακόμα καλύτερα. Η αμοξικυλίνη σκοτώνει τα πιο πολλά από αυτά. Το δίνω αμοξικυλίνη λοιπόν για την οξία μέση οτίτιδα. Το καταλάβαμε? Εάν η αμοξικυλίνη αποτύχει, τότε μπορώ να δώσω αμοξικυλίνη κλαβουλανικό οξύ. Αν και αυτή αποτύχει, μπορώ να προχωρήσω σε κάποια κεφαλοσπορίνη να του δώσω. Και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, έτσι ξέρω ότι το πρώτο φάρμακο εκλογής, εφόσον κάνω εμπειρική θεραπεία για την οξία μέση οτίτιδα, είναι η αμοξικυλίνη. Έχει παραρινοκολπίτιδα. Τι πρέπει να θυμάμαι για την παραρινοκολπίτιδα? Θυμάμαι καταρχάς ότι παιδιά μέχρι ηλικίας 4-5 ετών, ιγμωρίτιδες, με την έννοια της ιγμωρίτιδας που μπορεί να δώσουμε θεραπεία, δεν υπάρχει. Κάνουν ιγμωρίτιδες τα παιδιά, αλλά είναι πάντα αυτοϊάσιμες. Δεν χρειάζεται καμία θεραπεία να δώσετε, ούτε να κάνετε. Εκτός και αν δείτε ότι κάνει, το παιδί αυτό κάνει πιόδι ρινίτιδα. Αν κάνει πιόδι ρινίτιδα, θέλει θεραπεία. Αν δεν κάνει πιόδι ρινίτιδα, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Και μάλιστα το βασικότερο είναι ότι δεν πρέπει να κάνετε ακτινογραφίες ιγμωρίων μέχρι τα 4 τουλάχιστον. Μετά τα 4, εντάξει, μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό, αλλά πριν τα 4 ποτέ να μην κάνετε ακτινογραφίες ιγμωρίων. Γιατί όποτε τις κάνετε σε ένα παιδί που έχει συνάχη, θα τις βρείτε γεμάτες. Θα βρείτε γεμάτα τα ιγμώρια. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά με το που θα περάσει το συνάχη, αδειάζει αυτόματα και το ιγμώριο. Γιατί αδειάζει? Διότι ο εκφορητικός σπόρος μέχρι την ηλικία αυτή είναι πολύ κοντός και πολύ φαρδής. Σε αντίθεση με εμάς τους ενήλικες, που είναι πιο μακρύς και πολύ πιο στενός. Άρα πολύ πιο δύσκολα παροκετεύει. Και μπορώ να κάνω τότε και η ηγμωρίτιδα η οποία να επιμένει ή και χρόνια ηγμωρίτιδα καμιά φορά. Το παιδί ποτέ δεν τα κάνει αυτά. Μέχρι και τα 4. Συμφωνείτε? Να κινούμε όταν είπαμε, σαν το Βέγκο, μ' αρέσει να πηγαίνω έρχομαι. Σωστό, απλά πρέπει να γράψω τα σωστά και... Εντάξει. Λοιπόν, τι έλεγα? Για την ηθμοειδίτιδα. Για την ηθμοειδίτιδα. Οφείλεται κυρίως στα μικρόβια που μας κάνουν οτίτιδα πάλι, αλλά πιο συχνά μπορεί να είναι ο πνευμονιόκοκκος, πιο συχνά, συγγνώμη, μπορεί να είναι ο σταφυλόκοκκος αούρεος, ο αιμόφυλος influenza και βεβαίως και τα υπόλοιπα μικρόβια που μας κάνουν οτίτιδα. Όπως και η ηγμωρίτιδα από τα ίδια μικρόβια συνήθως προκαλείται. Λοιπόν, στις περιπτώσεις αυτές, η ηθμοειδίτιδα, επειδή είναι ένα βαρύ νόσημα, μια βαριά λίμωξη, και είναι βαριά γιατί μπορεί να κάνει επιπλοκές πολύ σοβαρές, η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, και τις πιο πολλές φορές, αφού πάρουμε τις αιμοκαλλιέργειες που θα πάρουμε, αμέσως πρέπει να αρχίζει η εμπειρική θεραπεία. Η οποία εμπειρική θεραπεία πρέπει να απευθύνεται και κατά του σταφυλοκόκκου και κατά του αιμοφύλου, τα IB αιμοφύλου. Εάν βέβαια το παιδί αυτό έχει κάνει, είναι εμβολιασμένο καλά και πλήρως, τότε η πιθανότητα να είναι αιμόφυλος influenza τα IB είναι μικρός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η θεραπεία που δίνω συνήθως σκοτώνει και τη μοραξέλα, σκοτώνει και τα άλλα μικρόβια.